Άκουσε, κυρία Δέσποινα. Ναι, Βασάλ. Εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε τα πολλά λόγια, ούτε οι πολλές τσιριμόνιες. Εγώ έχω λεφτά. Το ξέρω, Βασάλ. Πάψε να με λες Πασά. Καλά Πασά μου, καλά γιώκα μου. Και κανόνισα να με κάνει γιώκα σου μέχρι το τέλος του μηνός, γιατί σώθηκε η υπομονή μου. Μέχρι το τέλος του μηνός. Μέχρι το τέλος του μηνός. Εκτός και δεν θέλει να μου δώσει την κόρη σου. Εγώ δεν θέλω. Αλλά ποιος. Δεν μου λες, κυρά Δέσποινα. Μπας και είναι μπλεγμένη με κάνα μορφωνιό. Μπλεγμένη. Θεός φυλάξει. Αγάπη. Αγάπη, αλλά η μητέρα μου θέλει να με παντρέψει με ένα χοντρό κυλαρά που είναι έμπορο. Τι έκανε, λέει. Αυτό που άκουσε. Κάνε τι θα κάνει να παντρευτούμε στα γρήγορα, γιατί δεν μα βλέπω καλά. Και πώ να παντρευτούμε, δεν σου τα εξήγησα. Δηλαδή, τι μου εξήγησε. Ότι πρέπει να πιάσει δουλειά ο αδερφό μου πρώτα και ύστερα να παντρευτούμε. Ώστε να πιάσει δουλειά ο αδερφό σου, εγώ θα έχω 4 παιδιά. Μακάρι. Όχι με σένα, με τον κυλαρά. Ρένα. Τι ρένα και ξέρανε, εμένα μου δεν εστιεύεται. Θα με αρπάξει καμιά ώρα από το μαντί και ύστερα θα τρέχω για περού. Δεν πρόκειται να σε πάρει κανένα κυλαρά. Εγώ θα σε πάρω. Ε, πάρε με, τι περιμένει. Σου είπα τι περιμένω. Να πιάσει δουλειά ο αδερφό σου. Ε, δεν γίνεται αλλιώ. Μπορώ να παντρευτώ και να έχω να ταΐζω άλλα 3 στόματα. Μα είναι δυνατόν πατέρα πρωί πρωί να πίνεις κρασί. Αν δεν είναι πρωί πρωί. Παναγία μου, 10 η ώρα. 10. Πέτω, πάμε, φύγουμε γρήγορα. Μας διώξουνε και θα ησυχάσουνε. Δεν μας διώξουνε, αλλά ποιος ακούει τώρα τον κύριο Ρομίλο.